Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην μεσημεριάτικη παρέα που έχουμε, μεσημεριανή, παρέα εδώ στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και για τη συμμετοχή σας που είχατε χτες το βράδυ, 10.30 ώρα, στο Μπορείς να το σώσεις. Και ελπίζω να έχουμε έτσι για μια ώρα μια ωραία συζήτηση. Θέλω τις θέσεις σας, τις απόψεις σας, τα προβλήματά σας στο 211-18-60-001. Μπορείτε να παίρνετε από το πρώτο λεπτό και να με διακόπτετε και να θέτετε οποιαδήποτε ερώτηση ή και τις θέσεις σας σε κάποια θέματα που θα θίξω και την αντίθετη άποψη, τη διαφορετική. Είναι όλες οι απόψεις δεχτές. Πέρα από ότι έχει πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή μιλάμε τώρα για πάρα πολύ ζέστη. Ερχόμουν τώρα και ειλικρινά λέω τι έχουμε, Αύγουστο, Ιούλιο. Καλό είναι να. Μένα μου αρέσει πιο πολύ η ζέστη, αλλά πολύ ζέστη. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει να λύσει σοβαρά θέματα και βρίσκεται τώρα σε σκέψεις ο Πρωθυπουργός πώς θα τα λύσει. Θα δούμε και μερικές εξαγγελίες θα κάνει στη ΔΕΘ. Ένα από αυτά είναι η κλιμάκωση της έντασης της Τουρκίας. Παρόλο που το θετικό δείγμα και την ξεκάθαρη στήριξη και βοήθεια στην Ελλάδα και αλληλεγγύη στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εκείνος τα ίδια. Θυμήθηκε μια δήλωση που είχε κάνει όταν ήταν μικρός, που είχε κάνει μια ανάρτηση και έλεγε ότι υπάρχει ένα τραπέζι με λύκους και θα μας φάτε και εμείς δεν είμαστε τόσο μικροί για να μας φάτε. Δηλαδή, τώρα, αυτός ή δεν καταλαβαίνει ή τα κάνει επίτηδες όλα αυτά. Ξέρετε, αυτός νομίζω ότι αν έχετε διαβάσει ένα βιβλίο διαπραγμάτευσης, το οποιοδήποτε θα δείτε ότι έχει ξεκάθαρα βήματα. Αυτός πάει by the book. Χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές, αλλά νομίζω ότι σε κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο έτσι να το ξανασκεφτεί. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να προκαλεί τους πάντες και τα πάντα, να έχει αυτός το απόλυτο άδικο και να είναι και αδικημένος. Είναι και αδικημένος. Σου λέει με έχετε αδικήσει. Όποιος δεν συμφωνεί με αυτόν είναι ενάντια και τον αδικεί. Παρόλο στην Τουρκία οι Τούρκοι πολίτες δεν περνάνε και τα καλύτερα. Δηλαδή και την οικονομία σαν τις δούμε. Ελευθερία γνώμης δεν υπάρχει. Εδώ βγαίνουμε στην Ελλάδα, ο καθένας λέει για την κυβέρνηση όπως το θέλει, ό,τι θέλει. Δεν γίνεται αυτό στην Τουρκία. Δεν μπορεί κάποιος να πάει κόντρα στο Σουλτάνο Παύλα Χαλίφη. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα τώρα πώς θα το διαχειριστεί ο Πρωθυπουργός. Και μέχρι τις 24-25 που έχουμε την επόμενη έτσι σύσκεψη, του έχουν δώσει λίγες μέρες και του λένε προσπάθησε να καταλάβεις ότι έχεις άδικο. Ο Μακρόν ήταν ξεκάθαρος και έλεγε είμαι με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Το αυτό το δούμε και στην πράξη βέβαια. Γιατί έρχονται κυρώσεις. Έρχονται κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει κυρώσεις κατά της, πώς να πω, παράλογης, υπερβολικής, έτσι, στάσεις της Τουρκίας. Από εκεί και μετά συζητήθηκε και είπαν ότι θα πρέπει να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των θαλασσών. Εκεί στο δίκαιο των θαλασσών λίγο να βάλω ένα μικρό ερωτηματικό για το δίκαιο των θαλασσών. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Θα τα αναλύουμε κάθε μέρα εδώ από τον Blue Sky, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3, και Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή το βράδυ στις 11.30. Δεν είναι δηλαδή ένα το πρόβλημα που έχει να λύσει, είναι, δηλαδή έρχονται όλα μαζί. Έχουμε μετά την καταστροφή στη Μόρια. Εδώ έχουμε πραγματικά, βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στεναχωριέται. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πάμε λοιπόν να πούμε για τη Μόρια. Όλο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί, δεν υπάρχει άνθρωπος, έτσι, που να μην έχει στεναχωρηθεί. Καλησπέρα, κύριε Αργυρό. Γεια σου, κύριε Γαμπρίλο. Ζω ένα Γολγοθά μεγάλο και τρανό. Χαμήλωσε. Πρόκειται για τη ΔΕΗ. Μου είχαν στείλει πέρυσι ένα χαρτί και το είχα πάει συμπροϊσταμένη και θέτω μου στείλανε να πληρώνω κάτι λογαριασμούς. Θέλω να χρεωθεί γιατί πρόκειται. Το τηλέφωνο μου το έχουν κόψει και σε μια φίλη μου στα Πετράλωνα. Ναι. Πρόκειται να μου κόψουν και το ρεύμα. Μάλιστα.
Θέλω να χρεωθεί η κυρία Πουρνάρα που είναι στο Αριστίδου 5-7 να χρεωθεί το ρεύμα όσο είναι ο λογαριασμό από τον Απρίλιο. Και αυτό που μου είπε πέρυσι, μου λέει συγγνώμη, είναι λάθος και το έσκησε. Φέτο το έδωσε στο Δήμο Αθηναίο, καλά που δεν το έστειλε στην Κρήτη. Ναι. Το Δήμο. Ένα άλλο. Θέλω την επιδότηση ενοικίου που μου στέλνει κάθε μήνα 70 ευρώ να μην μου τα στερήσουν το μήνα, γιατί θα έχω μεγάλη ανάγκη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αργύρου, να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε μείνει εκεί στη Μόρια. Δεν υπάρχει άνθρωπος πραγματικά που να βλέπει αυτό το θέμα και να μην στεναχωριέται για αυτούς τους ανθρώπους που οι ίδιοι βέβαια βάλανε φωτιά, λέει κάποιος, και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες να δημιουργηθεί ένας νέος καταβλισμός στον Καράντεπέ της Λέσβου. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί και περισσότερος κόσμος και εκεί μάλλον θα γίνει ένας πρόχειρος καταβλισμός, να μαζευτεί και ο κόσμος. Σίγουρα κανένας δεν θέλει να βλέπει αυτές τις εικόνες. Όμως, από την άλλη κάποιος θα πει ότι μάλλον πολλοί ισχυρίζονται ότι από τη στιγμή που οι ίδιοι, έτσι, γιατί δεν έγινε μία φορά, έγινε τρεις φορές. Και όπως είχαμε πει και πρώτη εδώ από τον Blue Sky, έτσι, υπήρχε ένα βίντεο που έλεγε «Goodbye, Μόρια», και από τη στιγμή και που το σπίτι αυτό είναι το σπίτι σου και το προστατεύεις και το αγαπάς. Εγώ δεν έχω δει κανένα να καίγεται το σπίτι του και να λέει τι ωραία που το κάψαμε. Ξέρετε, εδώ είναι πολλές οι απόψεις. Σίγουρα τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται. Αλλά από την άλλη, έτσι, αν και αυτοί δεν το προσέξανε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουν μια στοιχειώδη, έτσι, καθημερινή προστασία, να το πω, φαγητό, τροφή, ύπνος, όλα αυτά, ναι. Αλλά αυτό το θέμα έχει πάρει πολλές διαστάσεις, έχουν πάει και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο νησί. Εγώ σας έχω πει ότι έχω μια καταγωγή από τη Μυτιλήνη. Λοιπόν, έχω μια ιδιαίτερη, έτσι, ευαισθησία, αλλά είναι πολλές οι απόψεις εκεί, πάρα πολλές οι απόψεις. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι κάποια προσφυγόπουλα, όπως λένε, θα, μέσα από μια, έτσι, πρωτοβουλία που πήραν χτες ο Μακρόν στη συνεργασία με τη Μέρκελ στη Γερμανία, να πάρουν και κάποιους να τους πάρουν και οι ίδιοι στις χώρες τους. Τώρα αυτά τα προσφυγόπουλα να τα πάρουν με το αεροπλάνο, έχουν βγει κάποιες εικόνες στο διαδίκτυο που δείχνουν αυτούς τα ανήλικα, κάποιοι, δεν, έτσι πως τους είδα και εγώ, κάποιοι είναι, έτσι, σε μικρές ηλικίες, κάποιοι όμως μπορεί να είναι και λίγο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πάνω απ' όλα έχουμε πει να προστατεύονται η ανθρώπινη, έτσι, ζωή. Αλλά ίσως και αυτοί, αν αποδειχτεί, γιατί γίνονται έρευνες, αν αποδειχτεί ότι τελικά δεν ήταν φωτιά και ήταν εμπρισμός, ήταν τρεις φορές στο ίδιο σημείο καίγεται, δηλαδή έχω και εγώ προβληματιστεί και τείνω να καταλήξω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο πίσω από εκεί. Πολύ μεγάλο παρασκήνιο, πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, ξεκινάει αυτή η λύση να γίνεται με τον νέο καταβλισμό, να δούμε πώς θα αντιδράσουν, αλλά σίγουρα αν αποδειχτεί ότι τελικά, επειδή ζητήσαμε να περιοριστούν 35 άνθρωποι που ήταν θετικοί στον ιό και είχαμε αυτή την αντίδραση, νομίζω ότι όταν πηγαίνει σε μια χώρα και απρόσκλητος, θα πρέπει να σέβεσαι τους νόμους, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας που είσαι. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σας, κύριε Χαριτιώτη. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, θα μου πείτε εσείς, ότι πολλοί μετανάστες, όχι λαθρέοι, νομιμοποιημένοι. Ποιοι είναι αυτοί οι νομιμοποιημένοι? Πολλοί μετανάστες, λέω, ανοίγουν καινούργια μαγαζιά. Χωρίς να το πολύ σκέφτονται. Πολλά έχουν ανοίξει τελευταία. Ναι. Και μερικοί από αυτούς τους 11, αν δεν πάνε καλά, το κλείνουν χωρίς να το πολύ σκεφτούν. Αντιθέτως, βλέπω ότι οι Έλληνες πολύ δύσκολα αποφασίζει ένας Έλληνας να ανοίξει ένα μαγαζί. Και αν έχει ένα μαγαζί που δεν πάει καλά, πολύ δύσκολα αποφασίζει να το κλείσει. Και ρωτώ εσάς, αν δεν κάνω τελείως λάθος, αν είναι περίπου έτσι τα πράγματα, τι γνώμη έχετε, γιατί είναι έτσι? Αυτό ερωτώ, τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος, να πούμε για τους Έλληνες, οι Έλληνες σήμερα και με τα καινούργια στοιχεία που βγήκαν χτες, δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει τις επιχειρήσεις και γενικά δυσκολεύεται να πληρώσει τις υποχρεώσεις.
είτε τις δημόσιες οφειλές του ή τις ιδιωτικές οφειλές του. Υπάρχει το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό χρέος. Τώρα για τους αλλοδαπούς, μετανάστες, πρόσφυγες, παύλα, λαθρομετανάστες, και εγώ έχω παρατηρήσει ότι έχουν ανοίξει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν. Αυτοί βέβαια, οι Κινέζοι παραδείγματος χάρη, που έρχονται νομίμως στην Ελλάδα, έχουν κεφάλαια αυτοί. Οι Κινέζοι είναι μια παντοδυναμία. Υπάρχει χρήμα πολύ εκεί. Αν εννοείται για τους Κινέζους, αυτοί οι άνθρωποι όντως έχουν χρήματα, επενδύουν χρήματα νομίμως στην Ελλάδα, έχουν ανοίξει επιχειρήσεις. Βέβαια, κάποιες δουλεύουν, κάποιες δεν δουλεύουν. Εντάξει, σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όταν έχετε νόμιμα στην Ελλάδα αυτός και ρίχνει τα χρηματάκια του. Εντάξει. Το θέλουμε κι εμείς αυτό. Νομίμως στην Ελλάδα, μιλάω για τους Κινέζους τώρα. Βεβαίως τους θέλουμε αυτούς. Τους θέλουμε και θέλουμε να φέρουν και φρέσκο χρήμα. Γιατί να σας πω κάτι για να μην έτσι είσαστε ενημέρωτοι. Όταν ακούτε τη φράση άμεσες επενδύσεις, άμεσες, δεν εννοούμε να έρθει απάρει από το τραπεζικό σύστημα εδώ το δικό μας. Εννοούμε να φέρει το κεφάλαιο από το εξωτερικό. Τις άμεσες, έτσι. Όχι δηλαδή να πάω εγώ στη Γαλλία και να πάρω χρήματα από το τραπεζικό σύστημα. Εννοούμε να πάω στη Γαλλία, π.χ. στους φίλους μας που βάζουν πολύ πλάτη, έτσι. Και να φέρω τα χρήματά μου από την Ελλάδα στη Γαλλία. Όχι από το τραπεζικό σύστημα το εγχώριο. Αυτό είναι άμεσες ξένες επενδύσεις. Λοιπόν, από εκεί και μετά, αυτό το πρόβλημα στη Μόρια πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε με τον οποιοδήποτε τρόπο και γρήγορα. Πρέπει να λυθεί γρήγορα. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές, αλλά νομίζω ότι και αυτοί οι ίδιοι έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετοχής. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τώρα, η λύση ήταν το κλειστό κέντρο. Η λύση είναι να πάνε πίσω στις πατρίδες τους. Όσοι δικαιούνται άσυλο επισήμως. Και ξέρετε και αυτοί, όταν όμως πάω σε μια χώρα και 5 λεπτά πριν περάσω το ασύνο τα πετάω, σχίζω τα χαρτιά, και αυτοί νομίζω ότι αναλαμβάνω κάποια ευθύνη. Να φύγουμε λοιπόν από αυτό, τη Μόρια, να πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε έξαρση στα κρούσματα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν, και σε συνδυασμό και με το άνοιγμα των σχολείων, παρουσιάστηκαν τώρα τις τελευταίες μέρες, έχουμε έξαρση στα κρούσματα, περισσότερα κρούσματα. Κοιτάξτε, καλό θα είναι. Επειδή έχουμε και έξαρση στα κρούσματα, να βγάλουμε και το σουπεράκι αν μπορούμε, παιδιά, να τηρούμε όλα τα μέτρα και ό,τι έτσι αλλιώς υπάρχει και νόμος που μας υποχρεώνει υποχρεωτικά να τηρούμε κάποιες διαδικασίες. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα για τις μάσκες στα παιδιά, για ηλικίες έτσι μικρές. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει να τηρούμε ό,τι λέει ο νόμος. Από εκεί πέρα, ο καθένας, εμείς σίγουρα. Πάνω από όλους μας είναι ο νόμος. Ο καθένας μπορεί να έχει μία άποψη, αυτό δεν λέει τίποτα, αλλά από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους πρέπει πιστά να τον εφαρμόζουμε. Τι εννοούμε? Από τη στιγμή που λέει ο νόμος ότι τα παιδιά πρέπει να πάνε με μάσκες στα σχολεία, πρέπει να πάνε με μάσκες στα σχολεία, έτσι όπως λέει ο νόμος. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και από την ιατρική κοινότητα και από γονείς και από εκπαιδευτικούς. Ξέρετε, από εδώ από την εκπομπή θα ακούγονται όλες τις φωνές. Όμως σίγουρα, από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους, το τηρούμε πιστά. Άρα, έτσι, και από τη στιγμή που αυτό δεν είναι κάτι απλό, μιλάμε για κάτι που παίζει τη ζωή των ανθρώπων, άρα σίγουρα θα πρέπει να τηρούμε τους νόμους, τα μέτρα προστασίας, η ατομική ευθύνη είναι σημαντική, και το κράτος να είναι δίπλα ενεργά, να υπάρχουν όλες οι διαδικασίες, να καθαριστούν τα σχολεία. Άρα το πρώτο κουδούνι που θα είναι τη Δευτέρα για τους μικρούς μας φίλους στις 8 και 4 για την προσευχή. Προσευχή στα σχολεία, βεβαίως. Προσευχή στα σχολεία. Δεν το καταλαβαίνω. Κάποιοι μπορεί να δυσανασκετούν. Τι, σας πειράζει να κάνουν προσευχή στα σχολεία κάποιοι? Γιατί? Εννοείται. Αφού θα γίνει προσευχή στα σχολεία, μετά θα ακολουθούν οι διαδικασίες με ενημερωτικό έντυπο υλικό. Θα πρέπει να εξηγήσουμε σε αυτούς τους μικρούς αγγέλους, τα παιδάκια αυτά, ότι κάτω από 10 χρόνια, εντάξει, ότι είναι για το καλό τους. Νομίζω και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έτσι, έχουν ήδη εκπαιδευτεί αυτοί, έτσι ώστε τα μικρά παιδιά να το εξηγήσουν. Προσέξτε εκεί στα μικρά παιδιά, γιατί δεν το θέλουν επιχειρήματα. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλικιώτη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, να είστε καλά. Και εσείς, όλος ο κόσμος. Εγώ θα σας αναφέρω για τη σύνταξή μου που μου είχαν κόψει. Mm-hmm. Είμαι το ΕΚΑΣ, εγώ ήμουνα. Mm-hmm. Το 2016 μου κόψανε 230 ευρώ το μήνα. Mm-hmm.
Ναι. Και από τότε δεν μου δώσαν τίποτε, τίποτε από το 16. Και τον άντρα τον έχω χάσει από χρόνια, 14 χρόνια έχει. Και το άντρα μου μαζί παίρνω μόνο 460. Πόσο ήταν η κυρία σύνταξη στην αρχή που παίρνετε, μαζί με την εμπορική, πόσο λεφτά ήταν η πρώτη που σας βγήκε? 600. Και τώρα πόσο παίρνετε? 460. Μάλιστα. Πού μένετε, κυρία Μαρία, εσείς? Εγώ εδώ στην πλατεία Βάτες μένω. Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε σε λίγο. Έδωσα το τηλέφωνο μου. Εντάξει, κυρία Μαρία, εντάξει, εντάξει. Δεν μου λέτε και του αντρός μου δεν δικαιούμαι να είναι μέσα. Εγώ μαζί με του αντρός μου. Κάτσε να σου κάνουμε μερικές ερωτήσεις και να δούμε τι μπορείς να αξιώσεις εσύ, να διεκδικήσεις. Εντάξει, κυρία Μαρία. Με τα δικαστήρια που πηγαίνει εκεί, εγώ δεν μπορώ να. Εντάξει. Να δούμε το πλαίσιο, όχι με την κόβεται γυναίκα, με την κόβεται. Να δούμε λίγο το. Να δούμε λίγο το. Να, κοίτα, να κάνουμε την προσπάθειά μας, να δούμε τι δικαιούστε εσείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όπως έλεγε, να είστε καλά και εσείς. Αναπηρίαση έχω, αναπηρίαση. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Μπράβο. Περιμένουμε, περιμένουμε αυτή την απόφαση από το να δούμε ποιες κατηγορίες είναι. Από εκεί και μετά, έτσι όπως έλεγε χθες η κυρία Βορδόνη που ήμασταν στο Μπορείς να το σώσεις στην εκπομπή που την έχουμε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Τρίτη, Πέμπτη, 11.30 ώρα, Κυριακή, 9.30. Έχει βγει μια πιλωτική απόφαση που μιλάει για τις κυρίες συντάξεις. Από εκεί πέρα θα δούμε κάθε μια περίπτωση να ξεχωριστεί, να την ελέγξουμε, να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Τώρα εκεί είχαμε μείνει στα παιδιά. Μεγάλη προσοχή, έτσι. Μην είμαστε σε μια νέα διαδικασία. Δυστυχώς, θα έλεγα εγώ. Δυστυχώς. Κανένας πιστεύω δεν θέλει να εφαρμόσει έτσι μια διαδικασία που να σε. Πού να το κάνουμε τώρα, και η μάσκα δεν είναι και το καλύτερο. Όμως όλοι θα πρέπει να το τηρήσουμε αυτό το μέτρο που. Εμείς ακούμε τους υπεύθυνους, τους εξειδικευμένους, που μας λένε ότι προστατεύεται η ζωή μας, άρα πρέπει να το κάνουμε. Δυστυχώς πρέπει να το κάνουμε. Όμως αυτό το δυστυχώς μπορεί να είναι τελικά ευτυχώς. Να συνεχίσουμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας. Δυστυχώς, πάλι δυστυχώς, σήμερα έχουμε μια θλιβερή επέτειο, την ξέρετε, 19 χρόνια πίσω, στο τρομοκρατικό έτσι, χτύπημα στους Δήμους Πύργους. Είχε συγκλονιστεί, μην πιστεύω, όλος ο κόσμος για αυτό που είχε γίνει εκείνη την ημέρα. Είδαμε τελικά ότι ο κόσμος άλλαξε. Από εκεί και μετά άλλαξε ο κόσμος. Είδαμε ότι τα πράγματα αλλάζουν μέσα σε μια στιγμή. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Γιώργο, ναι. Είσαι στον αέρα. Α, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι, ορίστε, μιλάτε. Ναι, λοιπόν, έχω να κάνω μια επισήμαση. Ορίστε. Εδώ στο. Όταν ήταν ο Τσίπρας. Ναι. Εποχή του Τσίπρα. Ναι. Είχε πει ο Ερντογάν. Ναι. Ότι αυτός ο Τσίπρας είναι και νέος και δυνατός και έξυπνος. Ο Ερντογάν το είχε πει αυτό. Ναι, βέβαια, ΣΥΡΙΖΑ το είπε αυτό. ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κάτι δικό μου ή κάποιου. Ναι, αλλά είχε γίνει, και μια συζήτηση μια ώρα εκεί που δεν μάθαμε ποτέ τι είπε. Περίμενε, κάτσε να πω εγώ το δικό μου και μετά λέω εσύ 2 ώρες και 5 μέχρι το βράδυ. Κάτσε από το δικό μου. Το... Ναι, συζήτηση κάνουμε. Τώρα τι κάνουμε τώρα. Μήπως είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ. Ξέρω εγώ, έλα, αφιέβομαι τώρα. Ναι, για μένα. Φουλ. Είχαν έρθει στο πραξικόπημα το 16, είχαν έρθει 8 στρατιωτικοί εδώ πέρα, τους οποίους ο Τσίπρας δεν τους έδωσε με βάση νομικό συστημάτων, όχι δεν τους έδωσε ο Τσίπρας. Εν τω μεταξύ ο Ερντογάν που είχε συνοηθεί μαζί με τον Τσίπρα, ένα βράδυ λοιπόν στέλνει ο Τσίπρας στο παραδικό αεροπλάνο εκεί πάνω που τους είχαν φυλακισμένους, ανοίγει και ο Ερντογάν τις φυλακές και ήρθε. Πού τους έφερε, θυμάστε που χαιρετούσαν στο αεροδρόμιο, καταλάβατε. Μάλιστα. Το θυμάστε αυτό, Ναι. Το θυμάστε, μάλιστα. Και θέλω να πω το εξής, ότι με τον Τσίπρα ούτε το έκανε τα χατήρια ο Ερντογάν. Ούτε η Αγία Σοφία είχε γίνει, ούτε τα πλοία να κατεβαίνει να κάνει πλάκες ο Ερντογάν, να πούμε μία να τα κατεβάζει κάτω και δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, τι σημαίνει, δηλαδή, είναι κάτι και διευθυντής άλλης. Εκτός ότι δεν είχε την Αγία Σοφιά εκεί να γίνει. Αυτό είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου δηλαδή. Έφτασε και ο κοροναϊός. Μήπως είναι πολύ κατέβης αυτός ο άνθρωπος. Ο Μητσοτάκης, παιδί μου. Δηλαδή το τρίτο πάει σε άλλη κατηγορία. Δηλαδή άλλα τα δύο
όπως είπα, ούτε Αγία Σοφιά, είτε τα πλοία είχαν βγει έξω και όλα καλά τα ήταν, υπήρχε και η ησυχία. Για κάνε μια αυτή που είχε πει για δύο ώρες που είχε πει, αυτά είναι μυστικά που είχε πει. Τι μυστικά. Το έπες και αυτό ότι είχε πάει δύο ώρες και έξω κουβέντιαζε. Ναι. Αυτά είναι απόρριτα το μεγάλο, το κατάλαβες όπως κάνει και ο Μητσοτάκης και ο καθένας αγίγος. Είναι μάλιστα. Απόρριτα, δεν μπορεί να τα πει στο κοινό. Μάλιστα. Για να έχουμε ησυχία, κατάλαβες. Δηλαδή σου λέω ότι τα είπε αυτά και έτσι είχαμε ησυχία για τις δύο ώρες. Για τώρα ποιήμα που είναι ολοκλήρωσα εγώ, για πες το σκεπτικό σου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, λοιπόν, τώρα όταν κάνω μια σοβαρή συζήτηση, τώρα αν κάποιος είναι τυχερός ή είναι άτυχος, δεν νομίζω τώρα ότι είναι σε ένα επίπεδο τώρα συζήτησης. Η ευδαιμονία των πολιτών δεν θα την αφήνουμε αν κάποιος είναι τυχερός ή όχι. Καλησπέρα κύριε Ελπίδα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Πώς είστε, Παναγιά μαζί σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα που παραπονιέμαι εγώ, γιατί τα βρίσκω δύσκολα. Αν μπορείτε να αλλάξετε το τηλέφωνο που παίρνω τηλέφωνο για ραντεβού στο ΙΚΑ, το πενταψήφιο, αμαρτία δεν είναι να πληρώνουμε τόσο. Σύντις άλλης, για να πάρω τηλέφωνο την ενδοκρινολόγο στο Βύρον, στο Παγκράτη, πρέπει να πάρω 12 η ώρα τη νύχτα, 12 η ώρα για να κλείσω ραντεβού. 12 η ώρα. 12 παρά 2-3 λεπτά παίρνω, δεν άνοιξε ακόμα το σύστημα. 12 και 2-3 λεπτά έχουν κλείσει τα ραντεβού. Μάλιστα. Και έτσι, ύστερα η ενδοκρινολόγος έρθει μετά από 2 μήνες. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Ωραία, ευχαριστώ. Πρώτον. Πολύ. Δεύτερον, είναι δεύτερο. Ότι πάμε στην τράπεζα και δεν μας δίνουν βιβλιαράκια, μας δίνουν χαρτάκια. Ναι, τώρα πια έχει αλλάξει. Κάποιες τράπεζες έχουν αλλάξει και κάνετε συναλλαγές μέσα από τα μηχανήματα που έχουν μέσα. Άδικο δεν είναι όμως. Θέμα κόστος. Οι τράπεζες έχουν πρόβλημα οικονομικό και κάνουν. Ναι, κακόμερι, να μην τα κλέβουν. Ναι, πρέπει να βοηθήσουμε τις τράπεζες. Όλοι το είπα και χτες. Να βοηθήσουμε τις τράπεζες έχουν οικονομικό πρόβλημα. Ενώ οι άνεργοι, οι μικροσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μόνο οι τράπεζες. Να βοηθήσουμε όλες τις τράπεζες. Γι' αυτό οι άνθρωποι κάνουν οικονομία. Γιατί δεν έχουν πολλά, τίποτα. 140 εκατομμύρια ευρώ περίπου πρώτο εξάμεινο ανακοίνωσε μια τράπεζα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, 2-11-18-60-001, οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε εσείς και θέλετε να ρωτήσετε ό,τι έχει να κάνει σε οικονομικά θέματα, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, ανδρομικά, έτσι ή συνταξιοδοτικά, ανδρομικά, εργασιακά, οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε, οποιαδήποτε απορία μπορώ να βοηθήσω. Ή θα πάμε μετά και στο κυρίως θέμα που είναι με τα δάνεια, με πληστηριασμοί, τρόποι υποφυγής, πώς μπορεί κάποιος να κερδίσει κάποια χρήματα μέσα από τη διαδικασία του προγράμματος της γέφυρας που επιδοτεί ένα ποσοστό της δόσης. Ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε καλό είναι. Καλησπέρα κύριε Σωτήρη. Καλησπέρα σας κύριε Γαβρίλο μας. Σας ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες σας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, εσείς πρέπει να ξέρετε. Άκουσα την κυρία Βούλτεψη προχθές στο Κόντρα ότι βγήκε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Επειδή εγώ είμαι ευπαθής ομάδα, πώς μπορώ να πάρω προτεραιότητα, όπως ξέρετε. Και άλλωστε δεν πρέπει να φοβίζουμε τον κόσμο για τον κορονοϊό αφού βγήκε το εμβόλιο, από ό,τι μας είπε η κυρία Βούλτεψη. Γιατί να φοβίζουμε τον κόσμο? Αφού βγήκε το εμβόλιο, σημαίνει ότι τελείωσε ο κορονοϊός, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά εγώ θέλω, επειδή είμαι ευπαθής ομάδα, μια προτεραιότητα. Ωραία, θα σας απαντήσω, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω κυρία Βούλτεψη τι είπε στο Κόντρα. Δεν γνωρίζω, δεν το παρακολούθησα. Αυτό που ξέρω είναι ότι το AstraZeneca, το εμβόλιο που ήταν προς ολοκλήρωση εργασιών, πήρε μια αναστολή δοκιμών γιατί παρουσιάστηκε ένα μικρό πρόβλημα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπε κυρία Βούλτεψη, αλλά σίγουρα το εμβόλιο ακόμα δεν έχει βγει. Πώς έχει βγει? Αλλά και να βγει το εμβόλιο δεν λένε κατευθείαν, θέλει χρήση να το δούμε τα αποτελέσματά του. Λοιπόν, δώσαμε λίγο κάποιες πρώτες ειδήσεις. Συζητήσαμε και με κάποιες φίλες και κάποιους φίλους. Εδώ έχω πει ότι η εκπομπή που είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3, στο 2-11-18-60-001, θέλω από το πρώτο λεπτό, εγώ δίνω το χρόνο όλο σε εσάς, δίνω το βήμα σε εσάς, να βγείτε να ρωτήσετε για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε ή την άποψή σας σε σχέση με τις καθημερινές ειδήσεις και την καθημερινή εξέλιξη στα οικονομικά, ελληνοτουρκικά, στα πολιτικά θέματα, σε θέματα τραπεζικά, για τους πληστηριασμούς, για διατήρηση περιουσίας, πώς μπορείτε να χειριστείτε ένα δάνειο, πώς μπορείτε να έχετε και εσείς ένα κούρεμα στο υπόλοιπο της οφειλής σας. Πολλά, πολλά παραδείγματα, 30, 40, 50%, σε ελβετικό,
Σε όλες τις περιπτώσεις προσπαθούμε ότι μπορούμε να μειώσουμε το υπόλοιπο των ελλητών, γιατί οι τράπεζες είναι ανεξέλεγκτες και ζητάνε ό,τι θέλουν. Ενώ μετάστρα ζητάνε. Και ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις και προσπαθούν να βοηθήσουν οι ελλήτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρακαλώ, η επόμενη φίλη. Κυρία Κωνσταντίνα, παρακαλώ, παρακαλώ, κυρία Κωνσταντίνα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχω ένα πρόβλημα. Το 2009 και πεθάνει ο άντρας μου. Ναι. Και μου είχαν βγάλει τη σύνταξη. Ναι. Το, λοιπόν, η σύνταξη αυτή μου είπανε το, μέχρι το 65 χρονών θα παίρνω το 50%. Και μόλις πάω 65 θα μου δώσουν το 70. Όχι 70 μου δώσανε, μου κόψανε και με αυτά που έβερνα. Πότε, πότε βγήκατε στη σύνταξη εσείς? Βγήκα το 2009. Το 2009, μάλιστα. Άρα είστε την παλιά, έτσι. Με την παλιά είσαστε εσείς. Ναι, ναι, παλιά. Πριν παλιά. Τον Κατρουγκαλό, πριν τον Κατρουγκαλό είσαστε. Ναι, ναι, πριν. Ναι. Και μέσα στο συμβολίο μου είχαν κάνει, μου βάλανε το 65, άμα πάω 65 χρονών θα πάρω το 70%. Και δεν έχω πάρει τίποτε. Να το δούμε λίγο, να το δούμε. Ας πάρω σε λίγο να ρωτήσω κάποια πράγματα, το δούμε. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη φίλη. Ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε τώρα την, ποια είναι η πραγματικότητα με τα δάνεια. Γιατί, ξέρετε, είναι τελείως ελεύθερη η προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Αυτό που ισχύει είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, ότι υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες δανειοληπτών. Αυτοί που είναι ενήμεροι και αυτοί που για κάποιους λόγους δεν πληρώνουν. Αυτοί λοιπόν που είναι ενήμεροι και είναι και πληττόμενοι στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, μπορούν να διεκδικήσουν ένα ποσοστό επί της δόσης του δανείου τους. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα από το πρόγραμμα Γέφυρα. Άρα όσοι ενδιαφέρονται μπορούμε, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε στο πρόγραμμα της Γέφυρας, που είναι το μεσοδιάστημα που θεωρητικά καλύπτει από την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας έως το νέο πτωχευτικό από 1η-1η-2021. Όσοι από τους δανειολήπτες δεν έχουν μπει στις διαδικασίες, είναι κατάλληλη περίοδος να πάμε να ρυθμίσουμε, διότι και οι δανειολήπτες που έχουν πάρει κάποια δάνεια και δεν έχουν ακίνητη περιουσία, με το νέο πτωχευτικό αλλάζουν αυτά όλα. Ακούγεται, όχι ακούγεται, έχει άρση του ακατάσχετου και κάποιοι δανειολήπτες θα τους καλέσει η τράπεζα και θα τους κάνει πτωχευτικές διαδικασίες. Να το πούμε μέχρι εδώ. Παρακαλώ, κυρία Λίνα. Ορίστε. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι και αυτοί οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν είχαν ακίνητη περιουσία να προσημειώσουν, να πήραν τα δάνεια, να μην εφησυχάζονται και ίσως να πάρουν ένα τηλέφωνο να το συζητήσουμε λίγο. Το ξαναλέω για τρίτη φορά. Δανειολήπτες που πήραν δάνεια και δεν υπήρχε ακίνητη περιουσία. Από 1η-1η η τράπεζα θα πτωχεύει τους δανειολήπτες, θα τους καλεί να κάνουν διαδικασίες. Οι άλλοι όλοι δανειολήπτες που για κάποιον λόγο είναι στο νόμο Κατσέλη, εμείς τι λέμε, πριν την εκδίκαση της οριστικής, ελάτε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση και ενδεχομένως να προστατεύσουμε, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα προστατεύσουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, όλους τους δανειολήπτες με μια ρύθμιση και παράλληλα δεν θα χάσει κανένας τίποτα. Καλησπέρα, κυρία Λίκη. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Κυρία Λίκη, από Πατήσια είμαι. Ελάτε, κυρία Λίτσα. Αλίκη. Αλίκη, συγγνώμη. Δεν πειράζει, κύριε Γαβρίλο. Θα ήθελα μία ερώτηση να κάνω και τίποτα άλλο. Παρακαλώ. Αυτή η αδικία που έχει γίνει με το ελβετικό φράγκο σε τόσες χιλιάδες κόσμο, τι πρόκειται να συμβεί με αυτό? Γιατί εγώ δεν είχα πάρει τέτοιο δάνειο και ούτε μου εξήγησαν από τις τράπεζες τι θα μου συμβεί αν αλλάξει η ισοτιμία. Πόσα λεφτά είχατε πάρει, κυρία Λίκη, πόσα λεφτά είχατε πάρει? Το κανονικό που είχα πάρει εγώ ήταν 120.000 ευρώ. Ναι. Πλήρωνα εν τω μεταξύ, πρέπει να είχε πάει 110. Μετά ήρθε η Eurobank, λέω και το όνομα της τράπεζας, και μου λένε σε ελβετικό θα πληρώνεις πιο λίγη δόση. Αλλά δεν μου είπανε όμως ότι άμα αλλάξει ισοτιμία, ξέρεις, το κεφάλαιό σου θα πάει, να μην πω την έκφραση. Και έχει πάει 160. Ωραία. Κυρία Λίκη, θα σας απαντήσω απλά, σας κλείνω το τηλέφωνο γιατί έχει πολύ κόσμο να βγει. Εντάξει. Παρακολουθήστε λίγο αυτά που θα πω και νομίζω θα σας καλύψω. Λοιπόν, να βγάλουμε το σουπεράκι, δάνεια που έχουμε κάνει, δάνεια κούρεμα ελβετικό, να το δείξουμε λίγο. Ναι, θα το βγάλω τον κύριο Παναγιώτη. Παρακαλώ, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Στο δάνειο, στο ελβετικό υπάρχουν δύο διαφορετικοί δρόμοι. Ο ένας σε
μάλλον με διαδικασίες νομικές που απευθυνθήκατε σε κάποιους δικηγόρους και κάνατε τη διαδικασία της αγωγής. Αυτές οι διαδικασίες της αγωγής πραγματικά είναι δύσκολες. Όντως οι δικηγόροι προσπαθούν όσο μπορούν και αργούν λίγο αυτές τις υποθέσεις. Είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε ομαδικές. Εμείς εδώ και καιρό έχουμε προσπαθήσει πολλά δάνεια τέτοια να τα διαχειριστούμε και πολλές φορές φέραμε μεγάλες επιτυχίες του 30, του 40, του 50% εξωδικαστικά. Σήμερα κλείνουμε τη συμφωνία. Και 50% σε δάνειο, νομίζω ότι 300.000 κόψαμε 200.000. Σε ένα άλλο δάνειο πάλι κόψαμε 50.000. Και με αποφάση του νόμου Κατσέλη είχε έρθει προχτές εδώ η κυρία Βορδόνη και μίλησε για δάνειο του 300.000 που κουρεύτηκε, νομίζω έμεινε 100.000 και έκανε κούρεμα 300.000. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν οι τρόποι, οι δικαστικές αποφάσεις όμως για τις αγωγές κρατάνε καιρό. Τώρα εσύ, αγαπημένο μου φίλη, που δεν έχεις κάνει τίποτα, ούτε αγωγή, μάλλον δεν ξέρω, άφησε το τηλέφωνό σου να δούμε τι είσαι, σε ποια κατηγορία, έτσι και αν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με εξωδικαστικές διαδικασίες. Εγώ σαν Γαβρίλιος Καλκιώτης, μιλάμε για εξωδικαστικές διαδικασίες που διεκδικούμε, το λέω διεκδικούμε, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Όλα ξεκινάνε από το μηδέν, μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις. Και όσο μπορούμε, πιο ευνοϊκές συνθήκες για τον ελληνικό. Καλησπέρα, κυρία Άννα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Το 18 πέθανε ο σύζυγός μου. Ναι. Και μου βγάλανε μια σύνταξη 338 ευρώ. Ναι. Εκκρεμή επικουρική. Θέλω να μάθω πότε μπορούν, πότε θα τα δώσουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα με τις συντάξεις. Μίλησα πριν τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, να τονίσω και κάτι άλλο. Όλες τις φίλες και τους φίλους που έχουν πάρει στην εκπομπή, είτε στον Μπορείς με το Σόου, είτε στο ραντεβού με την επικαιρότητα, τους παίρνω όλους. Τους έχω πάρει όλους έναν. Μην βγει κανένας και επειδή σας πήρα, εγώ σας πήρα όλους. Όμως μερικοί δεν απαντήσατε ή δεν σηκώσατε το τηλέφωνο ή μιλάγατε. Αυτό το νούμερο που βλέπετε δεν είναι που σας παίρνω από το 211-18-60-001. Σας παίρνω από το τηλέφωνο του γραφείου, το 210-49-64-569. Το λέω γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν αυτό το νούμερο για κάποιους λόγους να μην απαντήσανε. Άρα στο 210-49-64-569 είναι το τηλέφωνο που θα σας καλέσω πάλι σήμερα για όσες ερωτήσεις και απορίες έχετε. Με τις συντάξεις, πήρα λοιπόν τηλέφωνο αυτές τις μέρες και πραγματικά πελάθηκα. Άλλος μου λέγε 3 χρόνια, 4 χρόνια. Ένας άλλος χριστιανός που είχε διαδοχική μου λέει: καλά ρε φίλε μου, λέει 6 χρόνια για μια διαδοχική. Τι να πω. Έπεσε και αυτό με τον κορονοϊό, ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε ο γάιδαρος, έχουμε δυσκολέψει λίγο. Να δούμε λίγο τις εξαγγελίες της ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Για μένα κανονικά θα έπρεπε ένας άνθρωπος που βγαίνει σύνταξη να παίρνει το 60, το 70, το 80% σαν προσωρινή και σε ένα μήνα, 2 μήνες να τελειώσουμε. Τι να πω, δηλαδή τώρα ένας άνθρωπος, μα είναι και λογικό τώρα έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και ξαφνικά καταθέτει τα χαρτιά του. Δεν πρέπει, πώς θα ζήσει αυτός, κλέφτης θα γίνει. Τι θα πάει να κάνει, πώς θα ζήσει την οικογένειά του. 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Και καλά είναι άμα έχει κανένα φίλο να του δάνει κανένα ψηλό, άμα δεν έχει, τι έκανε. Λεμοσύνη. Ρε παιδιά, ξαναδείτε τα λίγο αυτά τα πράγματα. Δείτε γιατί βλέπω ότι και ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε, έλεγε καλά εκεί, εντάξει τέλος πάντων. Και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, τα προβλήματα είναι τα ίδια. Τα οικονομικά δεν έχουν πολιτικό πρόσημο. Να δούμε λίγο εκεί με τις συντάξεις. Να δούμε με τις συντάξεις. Αργούν πολύ λίγο. Να δούμε τις συντάξεις. Περιμένουμε να βγουν και ηλεκτρονικά. Κάποια πράγματα πρέπει να τα σπρώξουμε λίγο. Από την άλλη, έχουν πέσει και όλα μαζί. Και κορονοϊός. Αλλά τα λεφτά πρέπει λίγο με τις συντάξεις να το δείτε. Πώς θα ζήσει ο άλλος. Πώς θα ζήσει. Να συνεχίσουμε λίγο. Να πούμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την εμπιστευτέα προκαταβολή με αρχικό ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πάμε μέχρι τα 3,5 αυτό που περιμένουμε, και για επιχειρηματίες χωρίς ταμιακή μηχανή. Άρα, λοιπόν, και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι μας δώσουν. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα και με την κατάσταση που ζούμε, ό,τι πάρεις καλό είναι θα πω. Να μου πεις εκεί φτάσαμε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα έχει περάσει από 10 χρόνια κρίσης, μνημόνιο. Και να πω και κάτι. Μου έλεγε το καθηγητής μου στο μεταπτυχιακό ότι το 5% καθαρή ανάπτυξη είναι μόνο μετά από καιρό πολέμου. Πρωτογενές πλεόνασμα και όλα αυτά. Μην φανταστείτε κάτι ότι είπα κάτι για τον πολεμό, το διευκρινίζω. Άρα το 5% το καθαρό, όχι από φορές πρακτικές πολιτικές, από καθαρά από ανάπτυξη. Είναι μεγάλα τα ποσοστά αυτά. Άρα αυτά τα νούμερα που ακούω τώρα δεν είναι τόσο εύκολα. Πραγματική ανάπτυξη. Καλησπέρα κύριε Χάρη. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Επειδή στο Μητσοτάκη τώρα θα πάει
στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω 5.000 αίσθημα. Έχω δουλέψει 17 χρόνια δουλειά και μου είχε βγάλει μια σύνταξη στα 311 ευρώ μαζί με την αποδοτική. Επειδή σε εγώ δεν έχω 40 χρόνια κατοικίσμα στην Ελλάδα, είπε ο Μητσοτάκης ότι θα το καταργήσει αυτό, ακόμα κοιμάται. Θέλω να δει ένας βουλευτής ή ένας δημοσιογράφος. Τι εννοείται κοιμάται, δηλαδή τι κοιμάται, δεν κατάλαβα τι λέτε. Κοιμάται ρε παιδάκι μου, μας έβαλε στον ύπνο, μας είπε ότι θα το φτιάξει και δεν το φτιάχνει. Ναι. Με κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να βγει να του πει του Μητσοτάκη στην έκθεση που είναι τώρα. Γιατί γελάτε τον κόσμο. Είπατε στη Βουλή ότι τους βουλευτηρώτες θα τους τραβήσουμε τα 40 χρόνια και τους κρατήσουμε. Εμένα μου έχουν κρατήσει 165 ευρώ μόνο επειδή δεν έχω 40 χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά έχω 5.000 αίσθημα μόνο. Μάλιστα. Ωραία. Ακούστηκε η άποψή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα κυρία Δέσποινα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Να κάνω μια ερώτηση θα ήθελα. Ορίστε. Εγώ παίρνω σύνταξη κυρίας. Ναι. Ο σύζυγος πέθανε το 11. Ναι. Ναι, καλά λέω, το 11. Μπερδεύτηκα τώρα λοιπόν. Και έπαιρνε σύνταξη του ΙΚΑ και από τον ΟΑΕ. Το Ταμείο Εμπόρων. Μάλιστα. Ο οποίος με το Ταμείο Εμπόρων είχε 35 χρόνια συντάξιμα. Τα πλήρωνε μέχρι την τελευταία στιγμή και μέχρι και το τελευταίο μήνα που βγαίναμε στη σύνταξη μας είπαν να πληρώσουμε για να μην μας κρατήσουν μετέπειτα από τα συντάξιμα που θα βγουν. Ναι. Βέβαια μου στείλανε μια επιστολή εκ των υστέρων πολύ αργότερα όταν έφυγε ο σύζυγος από τη ζωή. Ναι. Ότι ο ΛΑΦΚΑ δεν είχε πληρωθεί. Ενώ πληρώναμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ είχαμε πληρώσει. Μάλιστα. Και δεν μου δώσανε καθόλου αυτά τα καθυστερούμενα που θα έπρεπε να είχα πάρει. Τα αναδρομικά λέτε. Ναι, ναι. Να το δούμε λίγο αυτό. Αφού βγήκε η σύνταξή μου μετά από αρκετούς μήνες. Να το δούμε λίγο, γιατί είναι πολύ. Να ρωτήσω κάποιες λεπτομέρειες μετά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σε βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν. Βλέπετε, ο κόσμος βγαίνει εδώ, έχει θέματα, οικονομικά θέματα. Και δεν λύνονται αυτά τα οικονομικά θέματα με λόγια. Και να δείτε ότι αυτό με τον κορονοϊό, δηλαδή. Εμείς περιμέναμε να πιάσουμε γύρω στα 16,5 δις. Αυτά τα 16,5 δις θα πέφτανε στην αγορά. Πιάσαμε 3-3,5, κάποιοι μιλάνε για 4. Θα λείπουν κάποια χρήματα από την αγορά, τα οποία είναι σημαντικά. Θα λείπουν από το ΑΕΠ, θα λείπουν από το Τζίρο, θα λείπουν από. Πώς να το πω τώρα. Θα λείπουν από τους ανθρώπους που τα γυρνάνε τα λεφτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται θέματα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει. Νομίζω εγώ θα πρέπει να πάμε σε μία. Σοβαρή μείωση φόρων, σοβαρή όμως μείωση φόρων και χρήμα στους Έλληνες, να πέσει χρήμα. Να πέσει χρήμα. Και όχι, εντάξει, ό,τι βοηθάει μια κατάσταση, καλό είναι, αλλά το να πηγαίνω τις υποχρεώσεις μου πίσω δεν βοηθάει. Δηλαδή, τώρα με τα δάνεια, θα το πούμε πάλι. Πώς θα λυθούν αυτές τις υποχρεώσεις. Δηλαδή, και του πήραμε τη σύνταξη και του τη μειώσαμε. Είτε είναι σύνταξη κυρίας, είτε είναι μια κανονική σύνταξη. Του τη μειώσαμε. Κάναμε περίπου περικοπή στο 50%. Κάποιοι το καλοκαίρι δεν δουλέψανε που ήταν στα τουριστικά επαγγέλματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην αγορά να λείπουν χρήματα. Θα έρθει μετά τι να του πει ότι είσαι απαταιώνας που δεν πληρώνει τη δόση, ενώ αυτό δεν έχει δουλέψει τίποτα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, είστε ο κύριος Καλλιτζώτης. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, λέγουμε, τέλος πάντων, είμαι 75 χρονών. Ναι. Και δούλευα, τέλος πάντων, σε σπίτια. Ναι. Δεν βάζανε βέβαια, πώς θα λένε, ένθυμα, αλλά στο τέλος, κάποια κυρία μου έβαλε κάποια ένζημα. Εντάξει, έχω βγει με αναπηρική σύνταξη. Ναι. Η οποία εγώ τώρα έχω μείνει. Έχω μείνει, δεν μπορώ να περπατήσω ούτε με τοπί ούτε με τίποτα. Ωραία. Να σας πω λίγο. Και δεν έχω και την οικονομική αυτή για να μπορέσω να πάω.
Μια γυναίκα δεν ζω να έρχεται να... Σε βοηθάει, ναι. Ναι, με βοηθάει. Έχω έρθει σε απόγνωση μεγάλη. Μέχρι που θέλω να αυτοκτονήσω. Όχι τέτοια πράγματα. Όχι τέτοια πράγματα. Γιατί μας έχουν... καλά. Τώρα το καταλαβαίνω. Είναι η πανδημία. Πέσανε εντάξει πολλές πλημμύρες στον Αντάλλο. Αλλά εγώ έχω... να τα πούμε σε λίγο για... Να τα πούμε σε λίγο... Να σας πω λίγο. Που μου δίνουν, παίρνω... Ναι. 350 ευρώ. Μάλιστα. Και 100 ευρώ είναι τα αναδορμικά, πώς τα λέτε αυτά. Επικουρική. Α, έπεσε γραμμή, ευχαριστούμε. Έπεσε γραμμή της Χριστιανής. Λοιπόν, ο κύριος Ντόμπι. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να σου ρωτήσω. Ναι. Ορίστε. Κύριε Ντόμπι, στην αέρα. Ναι, 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 στην αέρα. Μιλήστε. Είμαι ο Λοδαπός από την Αλβανία. Έχω μείνει το 92 στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είμαι τυχερός. Δεν μπορούσα να πετύχω να φτιάξω χαρτιά στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχω, το 95 έχω μήκα, μερικά. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Ποια είναι η ερώτηση? Λοιπόν. Ορίστε κύριε Ντόμπι, μιλάς. Η οικοδομή μου είχε στείλει στην Κρήτη μερικά καιρό και εκεί έμπλεξαν με ένα δικηγόρο, του δώσα 1.500 ευρώ. Και ματάρα τα χαρτιά. Ωραία, άρα ένα πρόβλημα με τη σύνταξη έχεις κύριε Ντόπη, αυτό μου λες. Δεν θέλω να πάρω σύνταξη, δεν θέλω. Εγώ θέλω να πληρώσω το κράτος. Ωραία. Η επιχείρηση μου είναι στη οικοδομή. Κύριε Ντόπη, επειδή δεν ακούγεσαι καλά, θα σε πάρω εγώ σε λίγο να μιλήσουμε με πιο πολύ ηρεμία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, άρα σε μια κοινωνία που κάποιος πληρώνει φόρους, κάποιες κρατήσεις, θα πρέπει να έχει και την ανάλογη ανταποδοτικότητα. Είναι υποχρεωμένο το κράτος αυτό να τα παρέχει. Και εδώ το θέμα είναι ότι ναι, μεν τα μνημόνια που οδηγήσανε στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού με τις λάθος πολιτικές επιλογές, αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει σιγά σιγά να έρθουμε σε μια οικονομική ισορροπία. Πρώτη οικονομική ισορροπία, κατά τη γνώμη τη δική μου, θα είναι να επιστρέψουν στους συνταξιούχους αυτά τα λεφτά που τους πήρανε. Δηλαδή, δεν νοείται να βγει ένας πρωθυπουργός, όπου έβγαινε ο Τσίπρας και έλεγε ότι μπήκαμε στην κανονικότητα και δεν επιστρέφει τα λεφτά στους συνταξιούχους. Ούτε και είναι και σωστό, κατά τη γνώμη τη δική μου, στη χώρα μου που πέρασε από την κρίση, να μου έχει πάρει εμένα τα λεφτά μου, να βγαίνει οποιοδήποτε πρωθυπουργός και να λέει μια χαρά τα πάω και εμένα μου δίνει τα λεφτά που μου πήρε πίσω. Δεν πρέπει να τα δώσει πίσω. Από εκεί και μετά, όταν αυτή τη στιγμή λέμε ότι υπάρχει πανδημία, η υγειονομική πανδημία και φυλαγόμαστε και κλείνουμε τις επιχειρήσεις γιατί υπάρχει πρόβλημα, σίγουρα κατά τη γνώμη τη δική μου πρέπει να δώσει παράταση στους πληστηριασμούς. Να πάνε τουλάχιστον για 6 μήνες πίσω και βλέπουμε. Καλησπέρα κυρία Μέρη. Γεια σας. Κοιτάξτε, το Δεκέμβριο του 2015 έχασα το σύζυγό μου. Από τότε παίρνω σύνταξη χειρίας και έχω και τη δική μου μειωμένη. Για το εξάμηνο δικαιούμαι από τον Ιούνιο του 2015 ως το Δεκέμβριο τα αναδρομικά του σύζυγου. Να το δούμε λίγο, θα σας πάρω σε λίγο τηλέφωνο, το δούμε και θα σας απαντήσω. Και εγώ να σας ρωτήσω κάποια πράγματα ακόμα. Λοιπόν, βλέπω εδώ προβλήματα με τις συντάξεις χειρίας. Βλέπω θέματα, η κοινωνία έχει θέματα, ξεκάθαρα. Και αυτό αποτυπώνεται, ξέρετε, και εδώ αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια δημοσκόπηση. Είναι μια δημοσκόπηση. Και είναι πιο γνήσια δημοσκόπηση αυτή εδώ, που βγαίνει ο κόσμος, χωρίς να ξέρω εγώ που ανήκετε πολιτικά, και θέτει τα ερωτήματά σας. Εδώ είναι μια δημοσκόπηση. Εγώ όσο μπορώ, με τον πιο φτηνό τρόπο, να βοηθήσω ό,τι περνάει από το χέρι μου, να δοθεί λύση σε αυτά τα προβλήματα. Προβλήματα με τα συντηρητικά, με τα αναδρομικά, με τα εργασιακά, με τα δάνεια. Που εκεί τώρα ξέρετε, ακόμα δεν το έχετε καταλάβει. Νομίζω ότι κάποιος δεν έχει καταλάβει, όπως λέει σε ένα γνωστό παιχνίδι, την επικινδυνότητα της κατάστασης. Δεν έχετε καταλάβει αυτή τη στιγμή να πάμε τι έχει να συμβεί με τα δάνεια, εάν κάποιος είναι αδιάφορος.
Οι λύσεις υπάρχουν και μπορείς να το σώσεις. Αλλά όχι στον αυτόματο, όχι χωρίς να μην κάνουμε κάτι. Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται είναι σκληρά για αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. Για αυτούς που δεν θέλουν να δώσουν χρήματα στις τράπεζες. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ο κύριος. Ο κύριος Ευθύμης. Ναι, κύριε Ευθύμη. Ναι. Κύριε Γάλλη, ότι είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα, με πήρατε και τηλέφωνο μετά και μιλήσαμε και ιδιαιτέρως. Και επειδή είναι λίγο ιδιάζουσα η περίπτωση της σύνταξης μου, μου είπατε θα με έπαιρνε κάποιος δικηγόρος. Ήθελα να σας το υπενθυμίσω απλά. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο, μισό λεπτό. Όπα, κύριε, μήπως σας πήρα και δεν απαντήσατε. Εγώ τους πήρα. Εμείς μιλήσαμε, δυο μας μιλήσαμε. Μιλήσαμε. Εντάξει, λόγω φώτου εργασίες. Εντάξει, θα σας πάρουμε, κύριε Ευθύμη, εντάξει. Κάντε μου τη χάρη γιατί χάνουμε τις προθεσμίες. Εντάξει, για μια μέρα δεν χάνουμε τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, στο κοντρόλ σημειώστε λίγο τον κύριο Ευθύμη με ένα αστερίσκο να το θυμηθώ. Εντάξει. Κύριε Γιάννη, παρακαλώ. Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε? Υπομονή και βοηθάμε όσο μπορούμε. Κύριε Χατιώτη, αυτή που αγωνίζεστε, έχω να πω το εξής. Έχω ένα χαρτί, θα σας πω δύο βέβαια, αλλά πρώτα το ένα. Σύντομα, γιατί έχει πολύ αναμονή. Σύντομα, πάμε. Που πρέπει να κάνω γνάθο στο στόμα για μια πλάκα στο στόμα. Και τέσσερα μηχανήματα. Το ΙΚΑ Περιστερίου, το ΙΚΑ του Κολονού, αυτό το παιδί του Κολονού και κάποια άλλα. Είναι χαλασμένα τα μηχανήματά τους εδώ και ένα χρόνο. Πρέπει να πάμε να δώσουμε το 50, δηλαδή να κάνουμε γνάθο μια ακτινογραφία. Μάλιστα. Αυτή είναι η καλή υγεία που θα έχουμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κάποιο άλλο συμβιβλημένο δεν μπορεί να πάτε? Παρακαλώ. Σε κάποιο... Βρήκα συμβιβλημένο στην οδό Στουρνάρη. Εδώ στο Περιστέρι. Έχουμε χαρτιά που λέει το παιδί και τα λοιπά. Από τα ιδιωτικά δεν δέχεται κανένα. Δεν έχουμε, λέει. Μάλιστα. Γιατί είναι 60 λεφτά. Πάμε και στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι είμαι συνταξιούχος από ΔΕΗ το 94. Παίρνω κανονικά τη σύνταξή μου. Αλλά έχουμε αγανακτήσει αυτά τα αναδρομικά. Έχετε να μας πείτε κάτι? Ναι, εσείς σας πέσατε. Τι κύρια παίρνατε εσείς? Ορίστε. Πόσα λεφτά παίρνατε κύρια σύνταξη? Τώρα παίρνω 1140. Από? Δε, από ΔΕΗ, από το ΙΚΑ δηλαδή τώρα. Από πόσα λεφτά ήτανε? Πόσο ήταν? 1140 λέμε. Σήμερα. Τα ίδια. Δεν έχεις μείωση? Όχι, δεν έχω. Είχα μείωση, τώρα δεν έχω μείωση, όχι. Άνθρωπε, η πρώτη σύνταξη πόσα λεφτά ήτανε? Ήτανε 1700 τόσο. Άρα από το 13, 14, 15, 16 έχεις εσύ μείωση εκεί? Βέβαια και έχω μειώσεις. Ωραία, και πολλές. Ωραία, θα μιλήσουμε σε λίγο. Ενδεχομένως να πρέπει να διεκδικήσεις τα αναδρομικά. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, κύριε Θανάση. Ναι, κύριε Γαβρίλο, καλή σας πέρα. Εγώ να πω και κάτι, μισό λεπτό. Εγώ δεν μ' άρεσε το πολύ το χαλκιό της Γαβρίλος. Για να αισθανόμαστε, εγώ σας αισθάνομαι ότι είσαστε ένας από εμένα από εσάς. Γαβρίλος, είναι πιο καλά. Γαβρίλος Θανάσης, έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για το θέμα με τη σύνταξη. Χαμός. Εγώ βγήκα σε σύνταξη το 2015. Ναι. Εμείς θα πάρουμε τίποτα αναδρομικά, τίποτα. Έχεις μείωση από τη βασική σου σύνταξη, την κύρια σύνταξη. Πώς έπαιρνες? Εγώ τότε το 2015, δηλαδή εγώ έβγαινα το 2013, αλλά ο κύριος Σαμαράς μας άφησε τα χρόνια. Από 58 στην οικονομία, από 58 μας πήγε στα 60. Έβγαινα τότε με μια σύνταξη 1150 ευρώ. Ναι. Βγήκα το 2015 με 8,5 κατοστάρικα. Ωραία. Είναι και επικουρική. Από τη σύνταξή σου έχεις μείωση, Χριστιανέ μου? Τώρα έχεις... αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω καμία μείωση. Από την πρώτη σύνταξη πήρες και μετά έχεις μείωση? Βγήκα το 2015, πήρα 8,5 κατοστάρικα. Τώρα πόσο παίρνεις? Τόσο. Άρα δεν έχεις μείωση. Δεν έχω μείωση, αλλά μόνο τα δώρα που έχει χάσει. Το 2013 έβγαινα με 1150. Άλλη ιστορία αυτή. Από τα δώρα μόνο έχει χάσει. Από τα δώρα μόνο. Μπορούμε να πάρουμε τίποτα? Να το δούμε σε λίγο. Έχουμε άλλον φίλο, παιδιά. Γρήγορα, με έχουν κάποιον να μιλήσουμε δύο λεπτά ακόμα. Λοιπόν, τελευταία δύο λεπτά.
Να πούμε ότι όσοι φίλες και φίλοι δεν μπόρεσαν να βγουν τώρα λόγω της μεγάλης έτσι αγάπης της δικής σας, την Κυριακή 9.30 ώρα, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μπορούμε να έχουμε πάλι μια συζήτηση. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Έχουμε προβλήματα με ταξιδιωτικά, αναδρομικά, αλλά υπάρχουν και οι λύσεις. Εδώ προσπαθούμε να δώσουμε και λύσεις. Εγώ θέλω να κάνω μια εκπομπή, όχι μόνο για να δίνουμε έτσι την πολιτική διάσταση που είναι σημαντική, αλλά θέλουμε να δίνουμε τις λύσεις. Εδώ σας δίνουμε το χρόνο όλο σε εσάς να βγείτε, να μιλήσετε, να θέσετε τα ερωτήματά σας. Άρα, όταν θα βγαίνετε, σας παρακαλώ πολύ λίγο πιο σύντομα, γιατί έχω παράπονα κάτω από το κοντρόλ ότι έχει τουλάχιστον 100 άτομα που δεν μπορούν να βγουν. Άρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου στεναχωριέστε. Όλοι που δεν μπορέσετε να βγείτε, την Κυριακή 9.30 ώρα σας περιμένω. Τα προβλήματα είναι καθημερινά, έχουμε όμως τις λύσεις, έχουμε τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις. Δεν θέλω να στεναχωριέστε. Ό,τι έχει κάνει τα δάνεια. Δυστυχώς, ανεξάρτητα ποιος κυβερνάει, τα προγράμματα και οι τράπεζες παίζουν πάρα πολύ και θα κάνουν σκληρές, πολύ σκληρές διαδικασίες. Εμείς αυτό που έχουμε είναι να πάμε να ρυθμίσουμε προνομιακά τις υποχρεώσεις μας, να έχουμε και ενδεχομένως ένα κούρεμα και μια μικρή δόση. Για τα αναδρομικά. Η γνώμη δική μου είναι ότι κανονικά το κράτος, το οποιοδήποτε κράτος, πρέπει να έρχεται να δίνει από μόνο του τα χρήματα. Όταν όμως δεν το κάνει αυτό το κράτος, ιδιωτική πρωτοβουλία, αυτοβούλος πρέπει να έρχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να διεκδικείτε ό,τι σας αναλογεί. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε την Κυριακή 9.30 ώρα. Να είστε καλά. Μείνετε στο Blue Sky.